είστε υπέρ ή κατά. Έστω απαντήστε με ένα ναι ή με ένα όχι. Ποιητική αδεία. Διαδρομές λόγου και μουσικής. Αφιερώματα σε μεγάλους ποιητές και πεζογράφους, με λέξεις και μουσικές. Διαβάζουν εργαζόμενοι του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης της ΕΡΤΡΙΑ και άνθρωποι του πολιτισμού. Ποιητική αδεία. Επιμέλεια παρουσίαση Αλέξανδρος Τριανταφύλου. Κάθε Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Κράτησα τη ζωή μου ψιθυριστά μέσα στην απέραντη σιωπή. Δεν ξέρω πια να μιλήσω, μήτε να συλλογιστώ. Τάσος Λιβαδίτης. Στις 20 Απριλίου του 1922 έρχεται στη ζωή ο μεγάλος ποιητής Τάσος Λιβαδίτης. Με έντονη πολιτική δραστηριότητα στο χώρο της αριστεράς, στην πρώτη φάση της καριέρας του η ποίησή του επαναστατική. Με τα έργα του σηματοδοτεί την πρώτη μεταπολεμική γενιά των Ελλήνων ποιητών. Πάνω στα ματωμένα πουκάμισα των σκοτωμένων, εμείς καθόμασταν τα βράδια και ζωγραφίζαμε σκηνές από την αυριανή ευτυχία του κόσμου. Έτσι γεννήθηκαν οι σημαίες μας. Γόνος του Λίσανδρου Λιβαδίτη και της Βασιλικής Κοντοπούλου, ο Τάσος Λιβαδίτης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Το 1940 εγγράφεται στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας, όμως την εγκαταλείπει γρήγορα και αφοσιώνεται στην αντίσταση. Κατά τη διάρκεια της κατοχής οργανώνεται στην ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων, τη γνωστή σε όλους μας ΕΠΟΝ. Στην καρδιά της κατοχής, το 1943 χάνει τον πατέρα του, ενώ 8 χρόνια αργότερα, το 1951, χάνει και τη μητέρα του, ευρισκόμενος ο ίδιος εξόριστος στη Μακρόνησο. Ο Λιβαδίτης υπήρξε εξόριστος από το 1947 στο Μούδρο, στη Μακρόνησο και μετά στον Αϊστράτη και από εκεί στις φυλακές Χατζικώστα στην Αθήνα, από όπου αφέθηκε ελεύθερος το 1951, λόγω της έντονης πολιτικής δραστηριότητας που ανέπτυξε στο χώρο της αριστεράς. Κατά τη διάρκεια της εξορίας του, έγραψε το «Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου», το οποίο θεωρήθηκε κήρυγμα ανατρεπτικό και κατασχέθηκε. Τελικά, το δικαστήριο τον απάλλαξε λόγω αμφιβολιών το 1955, ενώ το εν λόγω έργο του τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας της Βαρσοβίας. Η πρώτη του ποιητική συλλογή ήταν «Η μάχη στην άκρη της νύχτας» που εκδόθηκε το 1952, ενώ η πρώτη του γνωριμία με το κοινό έγινε το 1946 μέσα από τις σελίδες του περιοδικού «Ελεύθερα γράμματα», στο οποίο έγραφαν και πολλοί αριστεροί διανοούμενοι της εποχής. Μετά από αρκετά βιβλία που σηματοδότησαν την πρώτη φάση της καριέρας του, την επαναστατική σύμφωνα με τους ειδικούς, το 1972 εκδίδει το βιβλίο «Νυχτερινός επισκέπτης», που θεωρείται έναρξη της δεύτερης φάσης του έργου του, την αποκαλούμενη συμβολική αλληγορική. Η τρίτη φάση της καριέρας του χαρακτηρίστηκε υπαρξιακή από τους κριτικούς και ξεκινά από το τέλος της δεύτερης φάσης το 1983 μέχρι και την έκδοσή του «Χειρόγραφα του φθινοπόρου», που εκδόθηκαν το 1990, μετά δηλαδή από το θάνατό του. Στίχοι του Τάσου Λιβαδίτη μελοποιήθηκαν από το Μίκη Θεοδωράκη και δημιουργήθηκαν αξέχαστα τραγούδια όπως «Βρέχει στη φωτογειτονιά», «Σαββατόβραδο», «Δραπετσόνα», που στιγμάτισαν εκτός από τις επερχόμενες γενιές, κυρίως αυτή της δεκαετίας του 60. Ο μεγάλος αυτός ποιητής έφυγε από τη ζωή στις 30 Οκτωβρίου του 1988 σε ηλικία 66 ετών, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο, ύστερα από 2 αλλεπάλληλες εγχειρήσεις για ανέβρισμα κοιλιακής αορτής, που δυστυχώς όμως δεν απέτρεψαν τον μοιραίο. Το έθνος μου.
αστείο. Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε. Εξοχότατε, 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 μας περιμένουν για το τσάι. Εν θα ουκ εστι πόνος, ου λύπη. Ένα ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόλερο. Ο υπουργός χειρονομεί μια γριά. Σταυροκοπιέται, κύριε των δυνάμεων. Των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Κύριε των δυνάμεων. Των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Σκασμός, σκασμός, σκασμός λοιπόν. Μιλάει ο υπουργός. Σκασμός, σκασμός λοιπόν. Μιλάει ο υπουργός. Τα γάντια χειροκροτούν, οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα, οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους. Δύο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος, λιποθύμησε. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα. Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Πρέπει να εξοπλιστούμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι τεινώντες και οι διψώντες. Sorry, με συγχωρείτε. Η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω. Φυσάει, φυσάει, απόψε φυσάει. Φυσάει, φυσάει, απόψε φυσάει, απόψε φυσάει. Τρέχουν οι δρόμοι, λαχανιασμένοι φυσάει. Κάτω από τις γέφυρες φυσάει. Μες στις κιθάρες φυσάει. Μες στις κιθάρες φυσάει. Φυσάει. Φυσάει, απόψε φυσάει, μες στις κιθάρες φυσάει. Μες στις κιθάρες φυσάει, μες στις κιθάρες φυσάει. Φυσάει, φυσάει, απόψε φυσάει. Απόψε φυσάει, απόψε φυσάει. Τρέχουν οι δρόμοι, λαχανιασμένοι φυσάει. Κάτω από τις γέφυρες φυσάει. Μες στις κιθάρες φυσάει. Μες στις κιθάρες φυσάει. Φυσάει ούριος άνεμος. Ε. Γεια σας κυρίες και κύριοι, γεια σας φίλες και φίλοι. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που έχω εδώ τρεις αγαπημένους φίλους και συναδέλφους. Τον Χάρη Αρβανιτίδη. Γεια σου Χάρη. Γεια σου Αλέξανδρε. Τη Σοφία Πακαλίδου που ήταν εδώ και την ακούγατε πριν από λίγο. Καλησπέρα και πάλι. Και τον αγαπητό φίλο και αγωνιστή και δυναμικό τον Χρήστο, τον Αβραμίδη. Γεια σου Χρήστο. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Πολύ καλά. Συνοφριωμένος είσαι, γιατί? Χαίρομαι πολύ για αυτό το reunion. Τι λέει? Καλά, καλά. Καλή τεχνικό reunion. Ήρθαμε εδώ για να διαβάσουμε τα Σολιβαδίτη. Είναι η εκπομπή Ποιητική Αδεία. Ο Αλέξανδρος Τριανταφύλου επιμένεται και παρουσιάζει την εκπομπή. Η Σοφία Σακαλή είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Μαριάννα Καλαϊτζή στα βιογραφικά, τα οποία διάβασε προηγουμένως για τη ζωή του Τάσου Λιβαδίτη, τον οποίο Τάσου Λιβαδίτη αγαπάει πάρα πολύ ο Χρήστος, αλλά αγαπάει και ο Χάρης. Βέβαια. Ναι.
Και εγώ τον αγαπώ. Ναι. Γιατί με ξεχωρίζει. Υπάρχει κανείς που δεν αγαπάει τον Τάσο Λιβαδίτη? Γιατί το λέγαμε από την αρχή, όταν ήμασταν στον αγώνα με τον, με τον Χρήστο, να κάνουμε μια εκπομπή για τον Τάσο Λιβαδίτη. Δεν το προλάβαμε γιατί άνοιξε η ΕΡΤ και αυτό ήταν πολύ ωραίο βέβαια που άνοιξε. Είχαμε κάνει για τον Αναγνωστάκη, βέβαια. Ναι, Αναγνωστάκη, Παπαδιαμάνη. Την ίδια περίοδο περίπου. Ναι. Δικαιολογημένα, βέβαια, γιατί ο Χρήστος Αβραμίδης συνδέεται ιδιαίτερα με τον Τάσο Λιβαδίτη, μέσα από ένα διαφορετικό τρόπο, βέβαια. Ακαδημαϊκά. Ακαδημαϊκά. Έτσι, έτσι. Ναι, λοιπόν, η Σοφία μας πρέπει να έρχεται. Εντάξει, ακούγομαι τώρα, νομίζω καλύτερα. Ναι, λοιπόν, θέλω να μου πείτε καταρχάς τι νιώθετε, πώς αισθάνεστε για το μεγάλο αυτό ποιητή και για τον τρόπο με τον οποίο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή εδώ, σε αυτό το φιλόξενο στούντιο, στον 102 και στον 158. Βλέπουμε και απ' έξω και την Κρατσιέλα που έχει έρθει για να παρακολουθήσει. Και θυμόμαστε τα παλιά, έτσι. Πώς αισθάνεται κανείς, πώς να αισθανθεί κανείς απέναντι σε έναν ανεπανάληπτο δημιουργό? Αισθαντικός, προβληματισμένος, ανήσυχος. Ο στίχος του είναι για μένα προσωπικά, εντάξει, είναι προσλαμβάνουσα για τον καθένα, διαφορετική. Ξυπνάει συναισθήματα, ξυπνάει προσδοκίες, ξυπνάει σκέψεις, ξυπνάει φόβους, ξυπνάει ανησυχίες. Αυτά μου προκαλεί. Mm-hmm. Γι' αυτό και τον αγαπώ και τον λατρεύω. Δεν τον αγαπώ απλά. Μάλιστα. Σοφία. Εγώ θα έλεγα έτσι πολύ απλά ότι νιώθω λιγότερο μόνη όταν διαβάζω Τάσο Λιβαδίτη. Πολύ σοφό έτσι όπως το λες. Αυτό θέλω να πω. Βλέπω κάτι το οποίο με αγγίζει, με εκφράζει. Ακουμπά σε δικές μου τις ανησυχίες. Οπότε ναι, δεν θέλω να επεκταθώ. Αυτό που είπα, νομίζω ότι νιώθω λιγότερο μόνη, τα λέει όλα. Έτσι, Χρήστο. Νομίζω με κάλυψαν οι προαλήσαντες. Δηλαδή αυτά που ανέφερε ο Χάρης είναι ιδιαίτερα εύστοχα και για κάθε λέξη που είπε υπάρχουν στίχοι και στίχοι του Λιβαδίτη. Τώρα σε ό,τι αφορά τη μοναξιά, μάλλον είναι από τα βασικά μοτίβα του Λιβαδίτη, έτσι. Δηλαδή μάλλον πιο πολύ νιώθεις λιγότερο μόνος με το να μοιράζεσαι με έναν μοναχικό άνθρωπο τη μοναξιά σας, έναν άνθρωπο, έναν καλλιτέχνη που έχει φύγει το έργο του και έχει ταξιδέψει το χρόνο. Παρά το ότι σου κρατάει παρέα με τον τρόπο που μπορεί να κρατάει, για παράδειγμα, παρέα ή τηλεόραση. Δεν ξέρω αν χαρακτηρίζεται από τους θεωρητικούς της τέχνης ως εκφραστής του πεσιμισμού. Αλλά ακόμη και αν συμβαίνει αυτό, για μένα προσωπικά, παρά τον πεσιμισμό που αρχικά κάποιος μπορεί να εισπράξει διαβάζοντας τα πονήματά του, στο τέλος καταλήγει με ένα μεγάλο απόθεμα αισιοδοξίας. Πάντως τον αγαπάει πάρα πολύ και ο νέος κόσμος και αυτό είναι το σημαντικό, ότι τον ανακαλύπτει Τσιρικάδες και αυτό είναι πολύ... Αυτό σημειώσαμε και προχθές στην ΕΡΤ 1 που συζητήσαμε με τον Νίκο τον Αγγελίδη και τη Χαϊνά για τον Λιβαδίτη. Είναι ιστορική πρωτοτυπία ότι η νέα γενιά τον αγαπάει πολύ και τον έχει μάθει όχι τόσο από τα βιβλία του, όσο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το Facebook. Αυτό δεν το είχαμε ξαναδεί στην Και πίση. Από τα stickers, έτσι. Ναι, ναι. Ακριβώς. Και να πούμε βέβαια ότι στίχους του Λιβαδίτη έχουν, ποίηματα του Λιβαδίτη έχουν μελοποιηθεί από μεγάλους δημιουργούς, όπως και αυτό τώρα παραδείγματος από τον Τζαγκάρη, τον αξέχαστο Τζαγκάρη, και βέβαια από τον Μίκη Θεοδωράκη και από πολλούς άλλους. Και τραγούδια όπως το Βρέχει στη φτωχό γειτονιά, το Μάνα μου και Παναγιά και τόσα και τόσα άλλα, τα οποία ήταν εξαιρετικά τραγούδια, έτσι, την Τραπετσόνα και ένα σωρό. Και κάποιοι ίσως δεν γνώριζαν ότι ναι. Λοιπόν, τα λόγια είναι φτώχεια. Τα δικά μας τώρα τον αναλύουμε τον Λιβαδίτη. Νομίζω ότι θα μιλήσετε με τα λόγια του ποιητή πια και θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά σας παραδίδω αυτά τα τρία μικρόφωνα για να κάνετε το δικό σας παιχνίδι, το δικό σας όνειρο, το δικό σας ταξίδι μαζί με τους στίχους του Λιβαδίτη που νομίζω ότι μας βλέπει τώρα και ότι είναι εδώ. Παιδιά, με το καλό να τα πείτε. Και να που φτάσαμε εδώ, χωρίς αποσκευές, μα με ένα τόσο ωραίο φεγγάρι, μα με ένα τόσο ωραίο φεγγάρι.
Κι εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα. Δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυραιά μας Ήπειρος. Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη. Τι όμορφα, τι όμορφα που μυρίζει η γη. Βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται. Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη. Τι όμορφα, τι όμορφα που μυρίζει η γη. Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα. Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη. Τι όμορφα, τι όμορφα που μυρίζει η γη. Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβγίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο. Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη. Τι όμορφα, κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί, σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει παίρνει το μέρος των φτωχών. Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη. Τι όμορφα, δώσ' μου το χέρι σου, δώσ' μου το χέρι σου. Φυσάει στις ματωμένες κοιλιές των γυναικών που γεννάνε έξω από τις κλειστές πόρτες των νοσοκομείων. Μια πουτάνα κρεμασμένη στο μπράτσο ενός Αμερικάνου ναύτη. Ένα κορίτσι θυμάται τις παιδικές του προσευχές. Και η πηγή σιρήνη. Φυσάει. Κλαίνε οι γυναίκες πλένοντας τα μαύρα ρούχα τους. Οι άνθρωποι κλαίνε στα κατόφλια, στις γωνιές των δρόμων, στα χωράφια. Κλαίνε στα χαρακώματα, στα νοσοκομεία, έξω από τα ταμεία ανεργίας. Δάκρυα, δάκρυα. Τα μάτια μας θα ζήσουν και πέρα από το θάνατό μας. Για να κλαίνε. Φυσάει. Τα τζάμια των μεγαλουπόλεων είναι θολά, βρωμισμένα από τα πεινασμένα χνότα μας. Καθώς θάβουμε τους νεκρούς, έχουν το στόμα τους ανοιχτό. Οι νεκροί μας πεινάνε. Ένα κορίτσι κάθεται στο κατόφλι. Έχει τυλίξει με ένα πανί, σαν κούκλα, το δεκανίκι του πατέρα της.
και τον ανουρίζει. Νάνι, νάνι. Μια λεχόνα ουρλιάζει κάτω από τον παραμορφωμένο ουρανό. Ο άντρας της γυρίζει στους δρόμους ζητιανεύοντας ένα κερί να ανάψει δίπλα στο νεογέννητο. Α, γεννάτε, γεννάτε μανάδες, κυλοπονάτε, ουρλιάχτε από τους πόνους της γένας. Σκίστε τα ρούχα σας και τυλίχτε, μη σας κρυώσει το μωρό. Γεννάτε, γεννάτε. Χρειάζεται κι άλλους νεκρούς ο πόλεμος. Φυσάει. Φυσάει μέσα από τους σκισμένους αγκώνες των χαμάλιδων. Φυσάει μέσα από τα τρύπια βρακιά των ανέργων. Φυσάει. Φυσάει μέσα στην οργισμένη καρδιά του λαού. Ο υπουργός χειρονομεί πάνω στο χαμηλό μαύρο ουρανό. Τα χέρια του σχεδιάζουν την προδοσία. Μια γριά σταυροκοπιέται, κύριε των δυνάμεων. Των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Ένας οδοκαθαριστής τρέμει από το κρύο. Τα δόντια του χτυπάνε, παίζοντας ένα υπόκοφο οργισμένο τραγούδι. «Ει, αφεντικά!» Ποιος φώναξε? Κανείς. Φυσάει. Γριές που καθαρίζουν τα δημόσια αποχωρητήρια με τα μάτια τους κόκκινα και πρισμένα από την αμμονία. Οι φαντάροι χτυπάνε τα πόδια τους να ζεσταθούν. Γλιστράει το χιονόνερο πάνω στα κράνη. Μετά τον κύριο υπουργό, ένας στρατηγός ανεβαίνει στο βήμα. «Χάιλ Χίτλερ, με συγχωρείτε, η ελευθερία της πατρίδος», ήθελα να πω. Τα γάντια χειροκροτούν. Κάτω από τα τριμμένα πανωφόρια των παιδιών, ξεχωρίζεις υποσιτισμένες ομοπλάτες. Χιλιάδες άνθρωποι προχωράνε, βλοσιροί, χοντροκομμένοι, βρώμικοι, μην πιστεύοντας τον Θεό, κουβαλώντας σαν έναν καινούριο πελώριο Θεό τη δύναμή τους. Είμαστε εμείς που κλαίμε σε όλες τις γωνιές του κόσμου. Εμείς που βλαστημάμε όλα τα ιερά του κόσμου. Είμαστε εμείς που τραγουδάμε σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Είμαστε εμείς που δεν έχουμε τίποτα και ερχόμαστε να πάρουμε τον κόσμο. Το υπόγειο. Αν άρχιζε ο Θεός μια μέρα να μετράει όσα έφτιαξε, άστρα, πουλιά, σπόρους, βροχές, μητέρες, λόφους, θα τελείωνε ίσως κάποτε. Εγώ κάθομαι εδώ, ολομόναχος, μέσα σε τούτο το υγρό υπόγειο. Έξω βρέχει και μετράω τα σφάλματα που έκανα, τις μάχες που έδωσα, τις δίψες, τις παραχωρήσεις. Μετράω τις κακίες μου, κάποτε θαυμαστές, τις καλοσύνες μου, συχνά επιρριμμένες. Μετράω, μετράω, δίχως ποτέ μου να τελειώνω. Α, εσείς, εσείς ταπεινώσεις, αλτήρες της ψυχής μου, βαθύ θρεπτικό ψωμί, αιώνιε πόνε μου. Όλη η δροσιά του μέλλοντος τραγουδάει μες στις κλειδοσιές μου, την ώρα που μου στρίβει το λαρύγγι πείνα χιλιάδων φτωχών προγόνων. Κι ο ήτες, συντρόφισές μου, που μέσα σε μία στιγμή με λυτρώσατε από τους αιώνιους φόβους της ήτας. Είμαι κι εγώ ένας θεός, μες στο δικό του σύμπαν, σε τούτο το υγρό υπόγειο. Έξω βρέχει. Ένα σύμπαν ανεξιχνίαστο και ανεξάντλητο και απρόβλεπτο. Ένας θεός καθόλου αθάνατος. Γι' αυτό και τρέμοντας από έρωτα για κάθε συγκλονιστική και ανεπανάληπτη στιγμή του. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκιο. Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλη σου θα ματώσουν από τις φωνές, το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες, μα ούτε βήμα πίσω. Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων. Κάθε χειρονομία σου σαν να γκρεμίζει την αδικία. Και πρόσεξε, μην ξεχαστείς ούτε στιγμή. Έτσι λίγο να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια, αφήνεις χιλιάδες παιδιά να κομματιάζονται την ώρα που παίζουν ανύποπτα στις πολιτείες. Μια στιγμή αν κοιτάξεις το ηλιοβασίλεμα, αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται στη νύχτα του πολέμου. Έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να ονειρευτείς,
εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτη κάτω από τις σοβίδες. Δεν έχεις καιρό. Δεν έχει καιρό για τον εαυτό σου, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, μπορεί να χρειαστεί να πεθάνεις για να ζήσουν οι άλλοι. Θα πρέπει να μπορείς να πεθαίνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. Θα γράψεις τον τοίχο την ημερομηνία, τα αρχικά του ονόματός σου και μια λέξη, ειρήνη. Σαν να γράφεις όλη την ιστορία της ζωής σου. Να μπορείς να πεθαίνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. Να μπορείς να σταθείς μπροστά στα έξι του φέκια, σαν να στεκόσουν μπροστά σε ολάκερο το μέλλον. Να μπορείς, απάνω από την ομοβροντία που σε σκοτώνει, εσύ να ακούς τα εκατομμύρια των απλών ανθρώπων που τραγουδώντας πολεμάνε για την ειρήνη. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.
η ερώτηση. Καμιά φορά σκέφτομαι τι θα έκανα στα αλήθεια αν ξανάρχιζα τη ζωή μου. Πάλι εδώ θα έφτανα. Στην άκρη του κόσμου. Ο Κύριε των μακρινών σταθμών που τους διαβαίνουμε κάποτε μες στο όνειρο. Κανείς δεν γύρισε από το ταξίδι. Ο χρόνος αλλάζει και ένας άλλος επιστρέφει αντί για σένα. Και αυτοί που αγάπησαν τη δόξα θα πεθάνουν άγνωστοι στο κρύο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Θα ανέβουν τη ξύλινη σκάλα, θα κλειδώσουν την πόρτα και θα κλάψουν την προδομένη ζωή τους. Ποιος τους πρόδωσε? Ενώ ένας πλανόδιος οργανοπαίκτης στο δρόμο με μια λυπημένη μουσική θα δωροδοκεί το δειλινό να αργοπορεί. Ω θλιμμένοι μου, εσείς που ξεφυλίσατε τις μέρες σας σαν τις δυσανάγνωστες σελίδες σε ένα βιβλίο που δεν θα φτάσετε ποτέ στο τέλος του. Θυμάμαι τα βράδια που σωπαίναμε. Μέσα μου ανέβαινε ο τρόμος. Και τώρα, ποιος θα κάνει τη μεγάλη ερώτηση, σκεφτόμουν. Ποια ερώτηση? Κι ίσως θα πρέπει να χαθείς ολότελα για να μάθεις κάποτε ποιος είσαι. Μία γυναίκα. Ένα πλατή δροσερό χαμόγελο έτρεχε πάνω στο γυμνό κορμί σου. Σαν ένα κλονάρι πασχαλιάς, πρωί, την άνοιξη. Έσταζες όλη από ειδονή. Οι ερωτικές κραυγές μας τεινάζονταν μέσα στον ουρανό σαν μεγάλα γιοφύρια, από όπου θα περνούσαν οι αιώνες. Α, για να γεννηθείς εσύ, κι εγώ, για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος. Και η αγάπη μας ήταν η απέραντη σκάλα που ανέβαινα πάνω από το χρόνο και το Θεό και την αιωνιότητα ως τα σύγκριτα θνητά σου χείλη. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, έλεγα. Εσύ έβαζες βιαστικά το φόρεμά σου. Έχει ψύχρα απόψε. Τα μάτια σου καρφώνονταν αδιάκοπα πάνω στην πόρτα με εκείνο το ακαθόριστο βλέμμα που έχουν οι εχμάλωτοι και τα κλειδωμένα παιδιά. Κι έκλαιγα και σε φιλούσα παράφορα και σ' αγκάλιαζα με απεγνωσμένα χέρια. Μα ήταν σαν άξινα με τα νύχια μου το αδιάφορο χώμα ενός τάφου που είχαν θάψει κιόλας ολόκληρη τη ζωή μου. Τώρα βαδίζω άσκοπα στους δρόμους. Κοιτάζω τις βιτρίνες. Προσπαθώ να συλλαβήσω ανάποδα τις επιγραφές των μαγαζιών. Αγοράζω κάστανα και βρίσκομαι με τους αστιφύλακες της τροχέας που με παρατηρούν αδιάκοπα πως σταματάω την κυκλοφορία. Κάθε τόσο έφυγε, σκέφτομαι. Μα να που μπορώ και ζω. Όπως μεγαλώνουν για λίγο ακόμη τα γένια και τα νύχια των νεκρών. Πέρασαν μήνες. Κι είναι στιγμές που ξεχνάω ακόμη και το πρόσωπό της. Πασχίζω να θυμηθώ. Τίποτα. Μονάχα αυτό το βάρος στην καρδιά που είναι κάτι περισσότερο και από την ίδια την ανάμνησή της. Που είναι αυτή, ολόκληρη μέσα μου. Αν βρουν έναν άνθρωπο νεκρό έξω από την πόρτα σου, εσύ θα ξέρεις πως πέθανε σφαγμένος από τα μαχαίρια των φιλιών που ονειρευότανε για σένα. Αλλά γιατί καμιά φορά στεκόμαστε στη μέση ενός άγνωστου δρόμου ή μπροστά σε ένα παλιό σπίτι? Τι μας θυμίζουν? Ποιον αναζητούμε? Κι άλλοτε, κάτω από μια γέφυρα ή πίσω από μια κουρτίνα, νιώθεις να ζεις πιο αληθινά. Πράγματα που θα τα εξοφλήσεις κάποτε με την ψυχή σου. Ώσπου ένα πρωί ακουγόταν το πρώτο κελάιδιμα στον κήπο. Άνοιξε. Η μητέρα άλλαζε καπέλο. Η νεαρή υπηρέτρια ανέβαινε στη σοφίτα και έκλαιγε και ο παππούς ξεχνούσε να διαβάσει τη βίβλο. Τώρα κάθομαι στην παλιά κουνιστή πολυθρόνα που κάθισαν τρεις γενιές. Πού πήγαν τόσοι άνθρωποι? Ολόκληρη ζωή μου δεν ήταν παρά η ανάμνηση ενός ονείρου μέσα σε ένα άλλο όνειρο. Και η Άννα, όταν γελούσε, ήταν σαν να σκόρπιζε για σεμιά. Φωτιζόταν για λίγο η νύχτα. Θυμάμαι παιδί
που έγραψα κάποτε τον πρώτο στίχο μου. Από τότε ξέρω ότι δεν θα πεθάνω ποτέ, αλλά θα πεθαίνω κάθε μέρα. Μα ναι, σου λέω, πιστεύω στον Θεό. Γι' αυτό σε θέλω ολόγυμνη μέσα στην εκκλησία. Να έρχονται να μας βλέπουν οι παράλυτοι, να βγάζουν φτερά. Να βλέπουν οι τυφλοί το φως και να φωνάζουν θαύμα. Γιατί άλλο δεν είναι στη ζωή, έξω από το θαύμα. Τη ζωή. Ξαφνικά, έτσι όπως πέφτει ο ήλιος, χτυπάει η μοναξιά. Μείνε λίγα και ακόμα, κάτι έχω να σου πω. Να πάρει ο αέρας χρώμα, να πάρει ο αέρας χρώμα. Μείνε λίγα και ακόμα, κάτι έχω να σου πω. Για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αρχή και τέλος δεν έχει μέτρημα. Θάλασσα που κυλάει αυτό το αίσθημα. Στο πιο βάθι σκοτάδι, στη δυνατή βροχή, γιορτάζει η αγάπη, γιορτάζει η αγάπη. Της νύχτα στο σκοτάδι φωτίζει το φίλι. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Άνεμος του Νοεμβρίου. Τώρα όμως βράδιασε. Ας κλείσουμε την πόρτα και ας κατεβάσουμε τις κουρτίνες. Γιατί ήρθε ο καιρός των απολογισμών. Τι κάναμε στη ζωή μας? Ποιοι είμαστε?
Γιατί εσύ και όχι εγώ? Καιρό τώρα δεν χτύπησε κανείς την πόρτα μας. Και ο ταχυδρόμος έχει αιώνας να φανεί. Α, πόσα γράμματα, πόσα ποίηματα που τα πήρε ο άνεμος του Νοεμβρίου. Κι αν έχασα τη ζωή μου, την έχασα για πράγματα ασήμαντα. Μία λέξη ή ένα κλειδί, ένα χτες ή ένα αύριο. Όμως οι νύχτες μου έχουν πάντα ένα άρωμα βιολέτας. Γιατί θυμάμαι. Πόσοι φίλοι που έφυγαν χωρίς να αφήσουν διεύθυνση. Πόσα λόγια χωρίς ανταπόκριση. Και η μουσική, σκέφτομαι, είναι η θλίψη εκείνων που δεν πρόφτασαν να αγαπήσουν. Ώσπου στο τέλος δεν μένει παρά μία θολή ανάμνηση από το παρελθόν. Πότε ζήσαμε? Και κάθε που έρχεται η άνοιξη κλαίω, γιατί σε λίγο θα φύγουμε και κανείς δεν θα μας θυμηθεί. Φύλλα ημερολογίου. Ποιος ξέρει τι θα συμβεί αύριο? Ή ποιος έμαθε τι συνέβη χθες? Τα χρόνια μου χάθηκαν εδώ και εκεί, σε δωμάτια, σε τρένα, σε όνειρα. Αλλά καμιά φορά η φωνή μιας γυναίκας καθώς βραδιάζει μοιάζει με το αντίο μιας ηλικίας που τελείωσε. Και οι μέρες που σου λείπουν, ο Φεβρουάριε, ίσως μας αποδοθούν στον παράδεισο. Συλλογέ με τα μικρά ξενοδοχεία, όπου σκόρπισα τους στεναγμούς της νιώτης μου, ώσπου στο τέλος δεν ξεφεύγει κανείς. Αλλά και να πάει πού? Και ο έρωτας είναι η τρέλα μας μπροστά στο ανέφικτο να γνωρίσει ο ένας τον άλλον. Κύριε, αδίκησε στους ποιητές, δίνοντάς τους μόνο έναν κόσμο. Και όταν πεθάνω, θα ήθελα να με θάψουν σε ένα σωρό από φύλλα ημερολογίου, για να πάρω και τον χρόνο μαζί μου. Κι ίσως ό,τι μείνει από μας να είναι στην άκρη του δρόμου ένα μικρό μη μελισμόνι. Η Ελένη με τον εραστή της συνήθιζαν να πηγαίνουν σε ένα ξενοδοχείο στην άκρη της πόλης, ένα από αυτά τα φτηνά συνοικιακά ξενοδοχεία. Παίρναν λοιπόν ένα δωμάτιο, γδύνονταν και ψάχναν απεκνωσμένα να συναντηθούν, μα τα χέρια τους ήταν τυφλά από την απληστία. Τέλος, όταν ύστερα από τον έρωτα ξανασμίγαν, μέναν για ώρα αμίλητοι, ακούγοντας μακριά την πόλη να βουίζει ακαθόριστα, σαν να κούρδιζαν τα όργανά τους. Χιλιάδες τυφλοί. Για ποια παράσταση άραγε? Η Ελένη βέβαια είναι παντρεμένη. Με τον άντρα της είχαν αγαπηθεί εκείνα τα μεγάλα, τα αποκαλυπτικά χρόνια ανάμεσα στην βουή των τουφεκιών και τα τραγούδια και τα οράματα. Χρόνια πιο παράφορα και από τον έρωτα. Βαθιά και γενναία, σαν τη φιλία. Τότε που σε όλα τα πρόσωπα άγγιζε την έγνοια της μητέρας σου όταν ξυπνούσε τα βράδια και ερχόταν στις μύτες των ποδιών να δει αν είσαι σκεπασμένος. Και θυμάται η Ελένη εκείνη την αγιάτρευτη νοσταλγία που ένιωθε από παιδί. Μια δίψα βασανιστική να ξεφύγει. Ποιον, πού να πάει? Και αυτή δεν ήξερε. Και διηγόταν έρωτες, περιπέτειες, δόξες, χαρακτηριστική περίπτωση μεγαλομανίας, θα πεις. Γι' αυτό όμως και το πρόσωπό της ήταν τόσο όμορφο, μυρισμένο από τα φώτα, μακρινών, απίθανων πεπρωμένων. Οι άλλοι χαμογελούσαν, μα η Ελένη, σε αυτά τα ειρωνικά χαμόγελα, έβλεπε επιβεβαιωμένη τη μετριότητά τους, φυλακισμένη για πάντα μέσα στο πιθανό. Ύστερα ήρθαν εκείνα τα χρόνια πιο μεγάλα και από τα πιο τρελά μας όνειρα, και η Ελένη δεν διηγήθηκε άλλο πια. Ο άντρας της, που την παρακολουθούσε, στάθηκε για μια στιγμή στη γωνιά. Κοιτάζει το μεγαλόσωμο γκρίζο κτίριο με τα κουφωτά παράθυρα και σκέφτεται αν πρέπει να μπει ή να περιμένει εδώ, απ' έξω, πλάι σε τούτον το ζητιάνο που επαναλαμβάνει χρόνια τώρα μονότονα μια δεκάρα κύριοι,
Μια δεκάρα, κύριε. Είναι μια ολόκληρη ιστορία, αλήθεια, τούτος ο ζητιάνος. Κάποτε του ήταν αδύνατο να ζητιανέψει. Ντρεπόταν και έκλαιγε. Ώσπου άγρυπνος, νύχτες ολάκερες, έπεισε τον εαυτό του πως οι άνθρωποι του χρωστάνε μια περιουσία τεράστια που καταχράστηκαν από αυτόν, είτε παλιότερα από τους μακρινούς προγόνους του. Τέλος, ο άντρας αποφασίζει να μπει και ο υπάλληλος τον ρωτάει τι θέλει. Του φαίνεται περίεργο ένας άντρας καταμόναχος να μπαίνει εδώ, που η μοναξιά είναι τόσο απέραντη, ώστε έρχονται δυο-δυο για να την υπομείνουν. Πολλές φορές μάλιστα και τρεις μαζί ή και τέσσερις. Από αυτούς τους πολύ μονάχους, που η ανθρώπινη ευκολία τους λέει έκφυλους. Μήπως η αμαρτία και η αυτοταπείνωση και η περιφρόνηση του κόσμου σκεπάσουν για λίγο μέσα τους μια άλλη συντριβή. Χιλιάδες άνθρωποι έρχονται κάθε μέρα να σμίξουν σε τούτα τα ξενοδοχεία τρίτης τάξεως. Και λέει ότι αγαπάει ο ένας τον άλλον και θέλει να μπει ο ένας τον άλλον, γιατί κρυώνουν. Κρυώνουν από χαμένα όνειρα. Χρόνια που φύγανε. Αναμνήσεις. Και οι τρεις μεσόκοπες καμαριέρες από αυτές που στρώνουν τα ερωτικά κρεβάτια, και οι ίδιες αυτές δεν αγαπήθηκαν ποτέ. Από αυτές με τα μεγάλα, δακρυσμένα μάτια των αλόγων, που τα ξέχασαν μέσα στο χιόνι, μαζεμένες στο δωμάτιο υπηρεσίας, σαν ένας αρχαίος, τραγικός χορός, μπρος στα προπήλαια ενός βρώμικου νηπτήρα. Κουβεντιάζουν με τόση καρτερία, που και τα πιο απλά λόγια, στο πικρό του στόμα, τη βαθιά λάμψη ξάφνου παίρνουν των μύθων. Και κουβεντιάζουν για τις εισπράξεις, τη βροχή, τα όνειρα, την τύχη και για όλους τους τρόπους που μαγειρεύονται οι πατάτες. Για τα εγκλήματα που γράφει η εφημερίδα, για το άδειασμα του βόθρου και το θάνατο και την Ανάσταση και τα άλλα αιώνια πράγματα. Και λένε μέσα από τα λόγια, θέλοντας να υπάρξουν. Ο άντρας στάθηκε λίγο στο κεφαλόσκαλο, πριν ανέβει, μοιάζοντας με το ερυπωμένο μαυσολείο ενός ήρωα που κάποτε τον αγάπησαν και τον πίστεψαν και τον τραγούδησαν. Και η Ελένη θυμήθηκε το σημεοφόρο του λόχου του. Ποιος να τον μαντέψει τώρα, πίσω από αυτόν τον ισχνό ανθρωπάκο με τα κίτρινα πεθαμένα νύχια που πουλάει ο δοντόσκονης στις γωνιές για να μαζέψει κόσμο. Αρχίζει με κάτι αστείες ταχυδακτυλουργίες και τα χέρια του χειρονομούν στον αέρα, σαν να κομματιάζουν μια ώρα τη σημαία. Γελάει το πλήθος γύρω. Από τι αρρώστια λοιπόν πάσχει τώρα και ο σημεοφόρος και γιατί, Θεέ μου, γιατί γελάει όλο αυτό το πλήθος. Και η Ελένη είχε και εκείνη αρχίσει να γελάει τελευταία. Ένα γέλιο ξαφνικό, σαν αυτούς που τους ταπεινώνουν σε μια πλατεία ή σε ένα θέατρο μπροστά σε πλήθος κόσμου. Και εκείνοι γελάνε θέλοντας να δείξουν με το γέλιο τους πως όλα είναι αστεία. Ενώ το ίδιο βράδυ τους βρίσκουν στο βάθος μιας έρημης αυλής, κρεμασμένους. Η Ελένη γυμνή κυλιέται πάνω στο κρεβάτι, σχεδόν αδιάφορη για τον εραστή, ολότελα άγνωστη για τον εαυτό της, σαν να πάλευε να ξεφύγει το τεράστιο χέρι του Θεού που την έσφυγε. Όταν τέλος, ύστερα από μια ολόκληρη περιπλάνηση στην αιωνιότητα, ξαναγύρισε στο δωμάτιο 27 του ξενοδοχείου, φοβήθηκε από την ερημιά της και ανατρίχιασε. Και πήρε το σεντόνι και σκεπάστηκε. Ο εραστής συλλογίζεται. Έτσι κάνουν όλες. Ντρέπονται ύστερα. Δεν ήταν παρά ένας άντρας ατέλειωτα φτωχός, όπως όλοι εκείνοι που πιστεύουν στον εαυτό τους. Ήθελε να ζήσει και δεν υπάρχει άλλος τρόπος ζωής έξω από την ματαιοδοξία. Ενώ πίσω από κάθε τους φιλί, κρυμμένο παραμόνευε το τέλος, οριστικό και αμετάκλητο, σαν μια αριθμητική. Και η κρύπτη της γυμνή μοιάζει τώρα με ένα απόμακρο ερημοκλήσι, πνιγμένο στα χόρτα και τη μοναξιά. Ο άλλος, ο εραστής, ήταν απλώς ο εραστής, σαν ένα κομμάτι θαμποζημάρι που το παίζουν τα παιδιά, φτιάχνοντας ένα σωρό απίθανα σχέδια, ώσπου τελικά βαριούνται και το πετάνε. Τα γεγονότα που ακολούθησαν ήταν σύντομα, όπως άλλωστε το κάθε τι σε αυτόν τον κόσμο. Το αυτοκίνητο των πρώτων βοηθειών, ο διευθυντής του τμήματος, οι περαστικοί που χαζεύουν το φορείο με τον τραυματισμένο εραστή και σε λίγο τα δύο σκεπασμένα πτώματα. Και ύστερα ξανά ησυχία και το αμήλικτο κύλισμα των ωρών. Μονάχο ο υπάλληλος, καθισμένος στο παράθυρο, συλλογίζεται πως απόψε θα είναι πάλι μαζί, πλάι-πλάι, στο νεκροτομείο, ολόγυμνη, τόσο μονάχη και τόσο κοντά, που αν έχει λίγο παραπάνω πιει ο φύλακας του νεκροτομείου, μπορεί και να του φανεί πως αγκαλιάζονται. Από τους ρεμβασμούς του τον διέκοψαν τα τσόκαρα της καμαριέρας, που έτρεξε να πλύνει το αίμα και να αλλάξει τα σεντόνια,
στο δωμάτιο 27. Γιατί το ξενοδοχείο είχε πολλή κίνηση αυτήν την ώρα. Και να, που ένα καινούριο ζευγάρι ανεβαίνει κιόλας στη σκάλα, έτοιμο να ρυψοκινδυνεύσει την ψυχή του στην μεγάλη αβεβαιότητα του έρωτα. Μυρολόι της βροχής βράδυ Κυριακής που πηγαίνεις μονάχος, ούτε πόρτα να πει. Εδώ είμαστε στο ραδιόφωνο της Αρτρία, στον 102 και στον 958, στην εκπομπή Ποιητική Αδεία, και παιδιά μας μαγέψατε νομίζω, έτσι, και πιστεύω και τους ακροατές, αλλά και εμείς που είμαστε. Μαγευτήκαμε όμως. Τάσος Λεβαδίτης, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Εμείς και θέλετε έτσι να πείτε κάτι στο τέλος, Χρήστος Αβραμίδης, μαζί μας. Εγώ νομίζω ότι το κλειδί για να ξεκλειδώσει κάποιος την πίστη του Λεβαδίτη είναι ο στίχος που λέει ότι θα πρέπει να τα έχεις περάσει πολλά και να τα έχεις υπομείνει όλα, ώστε να μπορέσεις κάποτε να απαντήσεις σωστά όταν σε ρωτήσουν την ώρα. Και ο Λεβαδίτης ήταν ακριβώς αυτό. Έζησε αυτές τις μεγάλες, ταραγμένες εποχές που περιέγραφε στο συγκεκριμένο κείμενο, και για την Ελένη και για τον άντρα της. Έκανε μια επαφή με το πραγματικό, που θα έλεγαν και κάποιοι, και όταν επέστρεψε ήταν πολύ πιο πλούσιος και με αυτόν τον τρόπο πλούτησε και την ανθρωπότητα. Χάρης και Σοφία με δύο λόγια. Λοιπόν, σήμερα απόψε, με ευχάριστη έκπληξη, μάθαμε εγώ και η Σοφία ότι γεννηθήκαμε την ίδια μέρα. Ναι, και ότι λατρεύουμε. Τον Τάσο Λεβαδίτη και το ίδιο ποίημα. Το ίδιο ποίημα. Άνεμος του Νοεμβρίου. Θα ήθελα λοιπόν και θα παρακαλούσα η Σοφία να διαβάσει το συγκεκριμένο στίχο που λατρεύουμε και οι δυο από αυτό το ποίημα. Και να κλείσουμε με αυτό νομίζω. Ναι, λοιπόν, να πούμε αυτό ότι είναι και το φινάλι. Ναι, είμαστε. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Ναι, να είστε καλά. Σοφία Σακαλή, στη ρυθμίση του ήχου. Αλέξανδρος Τριανταφύλλου στην επιμέλεια και στην παρουσίαση τη εκπομπή. Πες το στίχο και φύγαμε. Και αν έχασα τη ζωή μου, την έχασα για πράγματα ασήμαντα. Μια λέξη ή ένα κλειδί. Ένα χθες ή ένα αύριο. Για χαρά.